Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι 24 ώρες παρουσιάζουν απόψε την ιστορία ενός από τα διασημότερα ναυάγια του κόσμου. Έχει χαρακτηριστεί ως ο Τιτανικός της Μεσογείου και αναπαύεται στον βυθό της Λάρνακας. Ο λόγος για το Ζινοβία, το οποίο συνοδεύουν μύθοι, συνωμοσιολογίες και άλλες αμέτρητες ιστορίες. Να μας πείτε πού βρισκόμαστε και πού κατευθυνόμαστε. Είμαστε στη Μαρίνα της Λάρνακας. Ναι. Είμαστε στην αποβάθρα την δυτική και κατευθυνόμαστε προς το σκάφος Αερόσα. Μάλιστα. Είναι ένα ιστιοφόρο, παλιό σκαρί, το φέραμε από Ελλάδα, όμορφο πλοίο, το οποίο εκτελεί έτσι παράκτιες τουριστικές κρουαζιέρες. Μεταξύ αυτών και οι αποστολές προς το Ζινοβία. Ναι, αυτό παίρνει τους τουρίστες από τη Λάρνακα. Ναι. Στο Ζινοβία κοιτάζουν, βουτούν πάνω με μάσκα κτλ. Και βλέπουν το ναυάγιο. Δεν είναι για δίτες. Έχουμε ειδικό σκάφος για τις καταδύσεις. Ωραία. Άρα κάποιος μπορεί και να κάνει κατάδυση, αλλά και αν είναι αρχάριος από πάνω φαίνεται το... Ναι, ναι, ναι. Ζινοβία. Είναι για τους απλούς τουρίστες, όχι τους ζήτες, οι οποίοι, ναι, μπορεί να βουτήξουν κανονικά, να κολυμπήσουν πάνω από το ναυάγιο και με κάποιες μάσκες που τους δίνουμε εμπλό μπορούν να δουν καλύτερα. Τώρα στο σκάφος ποιοι θα μας υποδεχθούν και είναι εκεί? Στο σκάφος είναι το πλήρωμα. Ναι. Σήμερα καπετάνιος ήταν ο αδερφός μου, Ανδρέας Παναγιώτου, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Larnaca Sea Cruise. Είναι και η ιδιοκτήτρια εταιρεία του ναυαγίου. Ακριβώς, είναι η ιδιοκτήτρια εταιρεία του ναυαγίου. Είναι ο τρελός της παρέας που αγόρασε το ναυάγιο και σε αυτόν οφείλουμε την ανάδειξή του σαν τουριστικό προορισμό. Ναι. Είναι μια ατραξιόν της Μεσογείου το ναυάγιο Ζινοβία. Και να μου επιτραπεί ο όρος, έχει καταστεί και ένας θρύλος πλέον ανά το παγκόσμιο και ειδικά αυτούς που ασχολούνται με τις καταδύσεις. Δεν υπάρχει σοβαρός δίτης που να μην έχει γράψει στο βιβλιάριό του κατάδυση στο Ζινοβία. Έχει καθιερωθεί λόγω του τρόπου που βυθίστηκε, του μεγέθους του, θεωρητό Τιτανικός της Μεσογείου. Το TripAdvisor το βγάζει από τη δεύτερη επιλογή, ας πούμε, για την Κύπρο. Διάφορα στατιστικά π.χ. το CNN Traveler το βγάζει μέσα στους 10 προορισμούς, 10 λόγους για τους οποίους κάποιος έρχεται στην Κύπρο. Γενικά είναι ένας πόλος έλξης. Ναι. Και προφανώς προσφέρει και στην οικονομία του τόπου. Γύρω στα 14 εκατομμύρια. Καλημέρα, πώς είστε, καλά εσείς? Σας ευχαριστούμε για την βοήθεια για το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζουμε για το Ζινοβία. Τρόπος ζωής για σας. Η θάλασσα, ναι, είναι η ζωή, είναι η αγάπη. Οδυσσέα, βρισκόμαστε εδώ στο χώρο του ναυαγίου του Ζινοβία, ενός σήματος κατά τεθέν, θα λέγαμε, όχι μόνο για τη Λάρνακα, αλλά και για την Κύπρο, αλλά και για το παγκόσμιο στερέωμα, ειδικά για όσους ασχολούνται με καταδύσεις. Θέλουμε όμως να ξεκινήσουμε την ιστορία από την αρχή, από τα πολύ παλιά χρόνια, όπου αυτόν το πλοίο ξεκίνησε με μεγάλες προοπτικές, κατέληξε στο βυθό για να έρθουμε σιγά σιγά στο σήμερα.
Ας πάμε πίσω στη δεκαετία του 70. Τότε οι μεταφορές γινόταν από Ευρώπη προς Μέσο Ανατολής οδικώς μέσω της Τουρκίας. Η διαδρομή ήταν πάρα πολύ μεγάλη, το οδικό δίκτυο δεν ήταν σε καλή ποιότητα, είχαν πολλά ατυχήματα οι οδηγοί και κυρίως είχαν πολλά προβλήματα σε θέματα διαχείρισης. Τότε δύο αδέρφια είχαν την ιδέα να δρομολογήσουν ένα πλοίο που να παρακάψει την Τουρκία. Ξεκίνησαν το 1977 τη γραμμή το Syrian Express, το οποίο ξεκινούσε από το Βόλο και πήγαινε στην Ταρτούς της Συρίας. Τότε είχε μεγάλη απήχηση. Οι οδηγοί, αντί να ταξιδεύουν σε δύσκολους δρόμους, είχαν μια τριήμερη κρουαζιέρα σε κάποιο πλοίο, μαζί κάνανε φιλίες με τους συναδέρφους τους κτλ. Ξεκουραζόντουσαν, τρώγανε και κατεβάζαν τα φορτηγά τους και συνεχίζαν το ταξίδι τους. Προς το τέλος της δεκαετίας γυρίστηκε και η ταινία «Το Εξπρές του Μεσονυχτίου», μια καλή ταινία που είχε παγκόσμια απήχηση, προτάθηκε για βραβεία κτλ. Τα οποία ήταν αρνητικό για την εικόνα της Τουρκίας και βοήθησε ακόμη περισσότερο να αυξηθεί η πελατεία. Τότε η εταιρεία αποφάσισε να φτιάξει καινούργια πλοία και να τα βάλει στη γραμμή του Syrian Line Express. Υπήρχε στο Μάλμο της Σουηδίας ένα ναυπηγείο το οποίο είχε αρκετά προβλήματα επιβίωσης. Κάνα μια συμφωνία εκεί με το κράτος για επιδότηση, για να μην χαθούν οι θέσεις εργασίας στο ναυπηγείο και η εταιρεία εξασφάλισε καλή τιμή και έκτισε τρία καινούργια σκάφη, το Ζινοβία, το Αριάδνη και το Σκανδινάβια. Ήταν τα μεγαλύτερα ρο-ρο πλοία, δηλαδή πλοία τα οποία ήταν φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο, να μπαίνουν τα φορτηγά μέσα, να κατεβαίνουν έξω και να συνεχίζουν το ταξίδι τους. Αυτά τα πλοία, εκτός ήταν μεγάλα σε μέγεθος και ήταν πρωτοποριακά, είχαν και ένα σύστημα ισοστάθμισης που στηριζόταν στην τότε τεχνολογία των υπολογιστών. Ναι. Επίσης πρωτοποριακό σύστημα. Ναι, ήταν μια παρόμοια ιστορία στη σύγχρονη εποχή περί αβύθιστων καραβιών, όπως ο Τιτανικός τότε, έτσι και για αυτά. Ναι, ναι. Θεωρείται, ας πούμε, η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Ναι. Ουσιαστικά είχε δεξαμενές στη μια πλευρά και στην άλλη πλευρά. Οι δεξαμενές επικοινωνούσαν μεταξύ τους και ανάλογα με το πώς ταξίδευε το πλοίο, αντλούσε νερό από τη μια δεξαμενή στην άλλη και σαν αμορτισέρ τον αυτοκίνητο, ναι, κρατούσε το σκάφος ισορροπημένο. Μάλιστα στα πρώτα ταξίδια τα πλοία συναγωνιζόταν μεταξύ τους και όσο θα κάνει το ρεκόρ, δηλαδή λιγότερα καύσιμα, γρηγορότερη η άφηξη στον προορισμό. Έτσι λοιπόν το Ζινοβία, το οποίο ήταν το πρώτο σκάφος της κλάσης αυτής, είχε αυτά τα πλεονεκτήματα. Οι υπολογιστές δεν ήταν όπως είναι σήμερα, αξιόπιστοι κτλ. Και τα λέω αυτά γιατί μάλλον πρόκειται για ένα τεχνολογικό ατύχημα, δηλαδή αστόχησε η τεχνολογία τότε που οδήγησε στο ναυάγιο του Ζινοβία. Πέρασε στις 22 Μαΐου τα στενά του Γιβραλτάρ και μπήκε στη Μεσόγειο. Ήταν το πρώτο του ταξίδι αυτό? Ήταν το πρώτο του ταξίδι. Δεν είμαστε σίγουροι αν ήταν το πρώτο του προς την Ταρτούς. Μάλιστα. Έκανε μια στάση στο Ηράκλειο της Κρήτης. Φαντάζομαι φόρτωσε εμπορεύματα από το Ηράκλειο. Κατευθύνθηκε στον Πειραιά και μετά στο κόπερ της Ιουγκοσλαβίας. Ξέχασα να αναφέρω ότι η γραμμή ήταν Βόλος Ταρτούς. Κάποια στιγμή το Γενάρη του 80 αλλάξανε την αναχώρηση και πήγε στο κόπερ της Ιουγκοσλαβίας. Φεύγοντας από το Ηράκλειο προς Πειραιά, παρουσιάστηκε το πρώτο πρόβλημα με την κλίση του σκάφους. Το εντοπίσανε γρήγορα ο καπετάνιος, κάναν κάποιες διορθώσεις και επανήλθε η κλίση του σκάφους. Στις 35 ξεκίνησε το μοιραίο ταξίδι από το κόπερ της Ιουγκοσλαβίας προς το Ταρτούς της Συρίας. Ναι, ήταν φορτωμένο με εμπόρευμα, είχε και επιβάτες. Είχε 135 φορτηγά
Κέρι Μουλκά. Ναι. 121 επιβάτες που τα φαντάζομαι ή οδηγεί το φορτηγό. Ναι. Και 30 άτομα πλήρωμα. Ήταν ένα πολύ όμορφο σκάφος. Να φανταστείτε, η καμπίνα του καπετάνιου ήταν σαν σαλόνι. Είχε φροντίσει ο καπετάνιος και του βάλανε και ραντάρ μέσα στην καμπίνα του, να μην χρειάζεται να ανεβαίνει πάνω στη γέφυρα. Οι καμπίνες για τους επιβάτες θεωρούνται για την τότε εποχή ότι ήταν πολυτελείας. Ωραίο εστιατόριο, ωραία γεύματα. Ήταν κάτι το οποίο άρεσε στους οδηγούς. Και οι παρέες που έκαναν πάνω στο κατάστρωμα και τα λοιπά, έχουμε φωτογραφικό υλικό από τότε, ήταν κάτι που ήταν σαν μια κρουαζιέρα για αυτούς. Ταξιδεύοντας το πλοίο, φτάνοντας έξω από την Κύπρο, 10 ναυτικά μίλια νομίζω από το Ζήγη, εκεί έγινε ένα συμβάν που πήρε μια μεγάλη κλίση. Από κάποιες βιβλιογραφικές αναφορές σουηδικές, φαίνεται ότι ο χειριστής του τιμονιού έκανε επίδειξη των δυνατοτήτων του πλοίου με διάφορα ζιζάκς. Μάλιστα λέγεται ότι ήταν και μια γυναίκα όμορφη μέσα στους επιβάτες, ήθελα να την εντυπωσιάσει με τα ζιζάκ. Σε εκεί στο πήγαινε ένα, το πλοίο δεν ανταποκρίθηκε. Δηλαδή βγήκε έξω από το φάκελο που είχε τεσταριστεί, με αποτέλεσμα να πάρει μια κλίση 40 μοιρών. Μεγάλη. Μεγάλη κλίση. Πάνω στην αστοχία αυτή ήρθε και προσθέθηκε η μετατόπιση του φορτίου. Τα φορτηγά δενόντουσαν με αλυσίδες πάνω στο κατάστρωμα για να είναι στερεωμένα. Σπάσαν κάποιες αλυσίδες, τα φορτηγά γύρανε από τη μια πλευρά. Μάλιστα. Άρα στο πρόβλημα του κομπιούτερ με το δεξαμενό προσθέθηκε και η μετατόπιση φορτίου. Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στείλανε ένα σήμα SOS που ανταποκρίθηκε το λιμάνι Λεμεσού και γύρω στις 7.30 το πρωί έφτασε ένα ρημουρκό για να συνδράμει στη βοήθεια του πλοίου. Υπήρχε καιρός τότε και αποφασίσαν ότι δεν βολεύει να το ρημουλκίσουν το σκάφος όπως ήταν και κλειμένο προς τη Λέμεσο, βόλευε να το φέρουν προς τη Λάρνακα λόγω κυμαρισμού. Διευθυντής της Μαρίνας της Λάρνακος κάτω στη Λάρνακα, όταν μάθαμε ότι ερχόταν στον κόλπο Λάρνακος ένα container ship με φορτίο το οποίο είχε παρουσιάσει επικίνδυνη κλίση στη μια του την πλευρά. Τότε και λόγω της θέσεως μου μπορούσα να παρακολουθώ το τι συνέβαινε στο ασύρματο, στο VHF κλπ. Επίσης, τότε ήμουν μέλος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Υποβρυχίων Δραστηριοτήτων. Το έφεραν κοντά έξω από το αλλιευτικό καταφύγιο, περίπου ένα ναυτικό μίλι, δηλαδή 2 χιλιόμετρα έξω από το αλλιευτικό καταφύγιο. Και πράγματι είχε μια πάρα πολύ επικίνδυνη κλίση το καράβι. Και δούλευαν πάνω του ολόκληρη την ημέρα. Από ό,τι μάθαινα τότε, οι τεχνικοί προσπαθούσαν να διορθώσουν το σφάλμα, φαίνεται. Το καράβι του τον ήταν πάρα πολύ σύγχρονο, ναι. Σουηδικό. Το διόρθωσαν τελικά, το επανέφερα στη σωστή του θέση και το καράβι έμεινε κανονικά έξω από το αλλιευτικό καταφύγιο της Λάρνακος
σε ένα βάθος περίπου γύρω στα 40 μέτρα, αγκυροβολημένο κανονικότατα, αφού είχαν τελειώσει τις εργασίες τους. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ξαφνικά ξεκινήσαν να παίζουν τα κουδούνια, να φωνάζουν στον ασύρματο, να παρακολουθούμε το Κύπρος Ράδιο και φαίνεται ότι κάποιο πρόβλημα παρουσιάστηκε ξανά. Επειδή εργαζόντουσαν πάνω στο καράβι, έπρεπε να μπαίνουν από μια θηρίδα από την πόρτα του πιλότου, όπως ονομάζεται, από πολύ χαμηλά. Στη συνήθως η πόρτα του πιλότου είναι μερικά εκατοστά, ένα μέτρο πάνω από την ύσαλο γραμμή του καραβιού. Άφησαν την πόρτα ανοιχτή και ακριβώς μέσα σε λίγα λεπτά φαίνεται παρουσιάστηκε ξανά το ίδιο πρόβλημα που είχε προηγουμένως, παρόλο ότι φαινόταν ότι το διόρθωσα, και όπως ήταν έτσι αγκυροβολημένο το καράβι, το Ζινοβία, έξω από το αλλιευτικό καταφύγιο, παρουσίασε την κλίση, μπήκε το νερό από την πόρτα του πιλότου και σε λίγα λεπτά, ίσως 8-10 λεπτά, το καράβι σε 15 λεπτά ευηθίστηκε κάτω στα περίπου 30 με 40 μέτρα βάθος. Ασχολούμαι με τη θάλασσα, όπως τώρα, ερασιτεχνικά με τον Όμιλο των Καταδύσεων, τον υπόκαμπο τώρα. Τότε ακόμα δεν ήταν υπόκαμπος, δεν τον ιδρύσαμε. Και ασχολούμαι, εντάξει, στη σκάλα, δεν είναι και φύγα από τη σκάλα, εγώ. 70 χρόνια τώρα ξέρω. Τρία λοιπόν, συνολικά με τη στρατό. Μάλιστα. Ωραία. Τι θυμάσαι που γίνει την φάση με τον Ζήγη. Την ημέρα ειδοποίησαν ότι ένα πλοίο να τα βουλιάξει στο Ζήγη. Και ετοιμαζόταν στραπά το δούμε, περίεργη άνομα και πρέι, περίεργη. Και είπαν ότι να το κουλιμουρκήσω στη Λάρνακα. Α, εντάξει, να το φέρω, δούμε. Ήρθαμε, είδαμε ότι ήταν γυρτό. Μάχονταν, ήρθαν κάτι ειδικοί, ξέρω εγώ, να μας ακούαμε. Γιατί δεν πήγαμε επίσημα να ρωτήσουμε κανέναν και ξέρουμε κανένα. Μόλι μην άρχιζε, ξέρε. Ήρθαν κάτι που η Σουηδία της εταιρείας. Πήραν τους στο λιμεναρχείο πάνω στο πλοίο, ανοίξαν την πόρτα, τη χαμηλή μου τσιγαμούς τα πλοία, έχω χαμηλή πόρτα που μπαίνει ο πιλότος, και κάτι βάζω τους σκάλες τώρα, έτσι. Yeah. Ανοίξαν, μπήκαν μέσα, κάτι έκαναν με το κομπιούτερ, σώσαν το. Για να μπορούν να το βάλουν στο λιμάνι, να το εξετάσουν, να μου πουλαλούσαν. Ήταν επίσημα και νομίζαν διαδόσεις. Φύγαν, ήρθα στα ξενοδοχεία, το πλήρωμα ήταν κάτω στα ξενοδοχεία. Ξυπνούν το πρωί, χαζημιών. Ενώ το εθώρες τσάμε. Κατά τα χαράματα βούλιαξε γιατί έπιασε, είχε μοιάσει λίγο νερό, πρέπει να πάει καμιά ζημιά που πριν και άκρισε να βάλει νερό του, ένα πολλά μοντέρνο πλοίο. Αν ναι, κατεβάζε ένα κοτένερ που είναι ένα αυτοκίνητο φορτωμένο από τη δεξιά μπαντά, έβαλε το αντίστοιχο σε βάρος σε νερό. Μάλιστα. Ήταν πάντα σταθερό. Μόλις άρχισε να βάλει από την πόρτα, μεγάλες ποσότητες, έχασαν την σταθερότητα του, έγινε πλευρών και όπως ήταν έτσι, πήγε κάτσε. Στη Λεμεσό φύγαν και οι επιβάτες. Προσέγγισε ένα πλοίο εκεί παραπλέοντα, παρέλαβε τους επιβάτες και κάποιο από το πλήρωμα και τους έβγαλε στο λιμάνι της Λεμεσού. Άρα όταν ήρθε εδώ το πλοίο ήταν μόνο πλήρωμα ασφαλείας κατά κάποιο τρόπο. Όταν επανήλθε η κλίση και αρχίσε να φαίνεται ότι όλα βαίνουν καλώς, επανήλθε το πλήρωμα στο σκάφος και άρχισε κάποιες εργασίες να διορθώνει τα φορτηγά τα οποία είχαν μετακινηθεί να τα φέρνει στη σωστή του θέση. Χρειάστηκε να ξεκινήσουν τις μηχανές στο φορτηγό που ήταν κάτω στα μπάρια και λόγω των αναθυμιάσεων ανοίξα λίγο την πίσω την πόρτα να μπαίνει αέρας και τη λεγόμενη πόρτα του πιλότου. Και έτσι πάνω στην αστοχία της βαλβίδας του ισοσταθμικού συστήματος που έδωσε από το Μικλίση μπήκε ακόμη ένας παράγοντας, η ανοιχτή πόρτα του οδηγού, με αποτέλεσμα την εισρωή
μεγάλων ποσοστήτων νερού και σε 10-12 λεπτά το σκάφος να βυθιστεί. Έχω κάποιες φωτογραφίες που τις βρήκα από μέλη του πληρώματος που δείχνει και ελικόπτερο πάνω από το σκάφος. Που σημαίνει ότι το ρημουλκό του λιμενικού της Λάρνακας μόλις πήρε από το μακλίση, προτεραιότητά του ήταν να διασώσει το προσωπικό του, το πλήρωμα που ήταν πάνω στο σκάφος, και φαίνεται ότι ήρθε και ένα ελικόπτερο πιθανότατα από τις αγγλικές βάσεις. Ήταν ένα ατύχημα που δεν προκλήθηκε από τα συνήθεια αίτια. Σωστό. Φουρτούνα, τρακάρισμα το πλοίο κτλ. Ήταν ένα ατύχημα που προήλθε εκ του μηδενός. Ναι. Πιθανότατα λόγω αστοχίας της τότε τεχνολογίας που ήταν καινούρια και κάποιων άλλων παραγόντων, η πόρτα ανοιχτή κτλ. Αυτό συν κάτι άλλα περίεργα, ότι λέγεται ότι δεν διεκδικήθηκε η ασφάλεια από την ιδιοκτήτρια εταιρεία, οδήγησα σε συνωμοσιολογικά σενάρια. Όπως? Όπως ότι βυθίστηκε από κάποια ξένη υπηρεσία. Λέγεται ότι μετά τη βύθιση του σκάφους υπήρχαν δίδες πάνω για κάποιο διάστημα που έβγαζαν κάτι από το πλοίο. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν κάποιοι δίδες από τις αγγλικές βάσεις. Λέγεται ότι ήταν και Ισραηλίτες και αυτό έδωσε το ένασμα για συνωμοσιολογικά σενάρια. Ξέχασα να πω ότι όσο ήταν το πλοίο αγκυροβολημένο, αυτό συνελήφθη. Τι σημαίνει συνελήφθη το πλοίο? Τέθηκε σε ομοιρία από τον αυτοδικείο της Λάρνακας για να εξασφαλιστεί εδώ οι τοπικές υπηρεσίες τα έξοδα που κάνανε για τη διάσωση του πλοίου. Μάλιστα. Τα οποία δεν έχω γνώση του μεγέθους αυτών των εξόδων, αλλά 7 εκατομμύρια λίρες τότε, έχω την εντύπωση ότι εκτάραντους, δηλαδή χρεώσαν υπερβολικά. Μάλιστα. Και ίσως είναι και αυτό ένα αίτιο που οδήγησε έτσι στα παρατράγουδα μετά. Και βυθίστηκε μαζί και όλο το εμπόρευμα, τα φορτηγά και οτιδήποτε, ναι, άλλο υπήρχε μέσα. Ό,τι υπήρχε μέσα. Το φορτίο ήταν ποικίλο. Υπήρχαν φορτηγά, φορτωμένα με κάποιο φορτίο. Λέγεται ότι υπήρχε και ένα φορτίο με πολλά αυγά, ένα φορτίο με κατεψυγμένα κρέατα, γιατί βρέθηκαν κάποια οστά. Λέγεται ότι υπήρχε και ένα φορτηγό με σκύλους. Δεν διαπιστώθηκε κάτι περίεργο, δηλαδή από τα ευρήματα, ναι, που βλέπουν καθημερινά οι δίδες μας, που να σχετίζεται με στρατιωτικό εξοπλισμό. Μάλιστα. Γιατί ένα από τα συνωμοσιολογικά σενάρια είναι ότι μετέφερε όπλα για την PLO, για τους Παλαιστίνιους. Ναι. Το άλλο το σενάριο που το υποστηρίζει έτσι και οι Ισραηλίτες είναι ότι μετέφερε ουράνιο, άρα είχε μικρό όγκο και μπορούσε εύκολα να το βυθίσουν, να μπουν μετά να το πάρουν οι Ισραηλίτες και να φύγουν. Μάλιστα, επειδή έχουμε και πελάτες που συνεργαζόμαστε από το Ισραήλ, ήρθε ένα τηλεοπτικό συνεργείο από το Channel 12, μια πολύ έμπειρο δημοσιογράφος ο πεδίου, και έκανε ένα ντοκιμαντέρ που ο στόχος του ήταν να μετέφερε ουράνιο και τέτοια σε στυλ χαριτολογήματος. Μάλιστα. Το πήρε το Discovery Channel και ήρθαν εδώ ο εγγονός και η εγγονή του Jacques Cousteau και γυρίσαν ένα ντοκιμαντέρ στο ίδιο σενάριο, αλλά όχι ψάχνοντας για ουράνιο, όπλα για την PLO. Μια σαχλαμάρα κατά τη γνώμη μου, γιατί δείξανε κάποιον με μια φωτογραφία που κρατούσε ένα γερμανικό Messerschmitt και λέει «Να, το βρήκα κοντά στο Ζηνοβία». Αυτό το όπλο μπορεί να έχει χίλιους δυο λόγους κάποιος να το πέταξε στη θάλασσα. Όταν βυθίστηκε το πλοίο, ήταν αρχές της τουριστικής σεζόν. Δημιουργήθηκε ένα θέμα με την πετρελοκυλίδα που δημιουργήθηκε, και όταν λέω πετρελοκυλίδα, από τα καύσιμα του πλοίου, ναι, και το φορτηγό. Ναι. Το οποίο αντιμετωπίστηκε μερικώς με επιτυχία από τις τοπικές αρχές. Συνέδραμε και η Ελλάδα στέλνοντάς μας ένα πλωτό δίχτυ και σώσαμε λίγο τη σεζόν. Δεν τη σώσαμε, ναι, ακριβώς, γιατί υπάρχουν ντοκιμαντέρ που δείχνουν ότι π.χ. μπροστά στις Φοινικούδες δεν έκανε κανείς μπάνιο και μαζεύανε το πετρέλαιο από την παραλία.
είχα πάρει ένα τηλεφώνημα από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, τότε ήταν ο Παναγιώτης Καζανίας ο διευθυντής και με παρακάλεσε να καταδυθώ να δω από πού και σε ποιες ποσότητες έφευγε το πετρέλαιο. Διότι μιλούμε για Ιούνιο, αντιλαμβάνεστε ο κόλπος Λάρνακος είναι βασικό σημείο του τουρισμού του καλοκαιριού, σήμαινε μια τεράστια καταστροφή. Καταδύθηκα μαζί με τον Πολύβιο Σάβα και τον Σταύρο Γκανικλίδη, πήγαμε κάτω, βγάλαμε φωτογραφίες στα γρήγορα, τότε μαυρό-ασπρές, δεν υπήρχαν άλλοι τρόποι, και τις στείλαμε αμέσως στο Υπουργείο Συγκοινωνιών. Και ήταν η εικόνα που αντιμετωπίσατε κάτω στο βυθό? Σαν άνθρωπος της θάλασσας που ασχολούμαι, ήταν σαν που να έβλεπα ένα νεκρό σώμα κάτω στο βυθό της θάλασσας. Ήταν πάρα πολύ λυπηρό το να βλέπεις έναν ολόκληρο σκάφος, έναν ολόκληρο καράβι γυρμένο στη μια του την πλευρά, άψυχο, χωρίς να υπάρχει κάτι, και να αναβλύζουν συνεχώς πετρέλαια, λάδια και διάφορα άλλα αντικείμενα να επιπλέουν γύρω, πάρτε από σωσίβια μέχρι και κοντέινες. Ακόμα επέπλεαν σε όλη την περιοχή εκεί γύρω. Ήταν ένα απέσιο θέαμα, από τα παράθυρα, από οπουδήποτε έφευγε λάδι. Το μαύρο λάδι και επίσης καύσιμο. Και ολόκληρος ο κόλπος Λάρνακος ήταν μια απελπισία. Δέκα, έντεκα τηλεφωνήσαμε μου την Μαρίνα, ο κύριος Γλαύκος ο Καριόλου, που ήταν διευθυντής τότε. Καλή μου, να πάμε πάνω στο Ζηνοβία, τι είπαμε στο Υπουργείο, να δούμε, γιατί ο Ξυνιόφκαλ λέμε πολύ λάδι και πετρέλαιο. Μάλιστα. Τις αποθήκες του γίνησαν ως τη Διζέλια μαύρη και έρημη. Που λαλούμε, που αεροδρόμιο ως τη Διζέλια μαύρος εδώ, η αχτή. Φτάσαμε το καλό και άμε, εδίσαμε πάνω στην ανεμόσκαλα του σκάφους, του πλοίου. Η εξήλαινη και σινιά, έφυγε προς τα πάνω. Και έδισαμε πάνω, εντυθήκαμε, άντε άλλο, να πάμε κάτω. Τώρα πήγαμε δυο, γιατί οι καταδύσεις έκαναν για έναν μόνος του. Και σου κάνει μόνος του και σου βλάβεις τον εγκέφαλο. Πήγαμε, βουτσία μόλις για το σκάφος κάτω, για να είμαι ειλικρινής, να μου πει εμπουλαλούμε, στην καθομιλουμένη. Ένα πράγμα ολόασπρο, δεν το κόφηκε το μάτι μας, που την επιφάνεια. Βλέπω, δηλαδή μου ξανά είδα να βάγει, μα όλο ξανά είδα να δω, μα προς το χέρι μου. Άντε να πάμε, ψυχείς το στόμα. Άμα ανέδεις κάτι η πρώτη φορά, είσαι συγκρατημένος. Ναι. Μόλις σε πατήσαν πάνω, πάμε όπως πιένουν πάνω στα βουνά. Κατακτητές έφυγε εκείνο το αίσθημα. Του φόβου. Του φόβου και της, του άγνωστου. Μπομπα. Πάμε και γράψαμε και πάνω Λάρνακα. Γιατί πιάσε, όταν έκατσε κάτω, σηκώσε αμμόχι. Και γράψαν πάνω μας έκανε. Μας πήγαν και κάπου εσάς και χούλικανς. Πήγαμε, είδαμε που έχανε. Έκαμε λόγω και του βάθους. Ήταν περίπου 17-18 μέτρα, γιατί το πλάτος του ήταν. Όμως εμείς κατεβήκαμε ως κάτω, οπότε για μέ, δεν δικαιούμαστε πολύ χρόνο σε εκείνο το βάθος. Πήγαμε, είδαμε μια ματιά και βγήκαμε πάνω. Κάμαμε τις αποσυμπιέσεις μας, είμαστε σίγουροι. Σταφήκαμε πίσω, εμείναμε νομοτσιάμε λίγη ώρα, ξαναπολαύσαμε το που την επιφάνεια, να μην είχαμε αέρα πολύ για να ξαναπάμε, πήγαμε έτσι όλο το μήκος του, εντοπίσαμε βέβαια που την αρχή, γιατί είδαμε τα σαλίδες και ξέραμε ότι για μένα είχανε, σημειώσαμε το πρόχειρο χαρτμα, το πλάκα που είχαμε με το μολύβι, βγήκαμε πάνω, φτάμε έξω, λέει ο Γλαύκος, είχαμε βγάλει φωτογραφίες, οι οποίες δυστυχώς εχαθήκα. Δεν ξέρουμε τι έγινε και το φιλμ, εδώ και το Στεμπουργείο, ο Γλαύκος, και χάθηκε το φιλμ, σαν οι πρώτες φωτογραφίες.
Δηλαδή μου να έρθουν από την Ελλάδα, από το λιμενικό, έναν ειδική του λιμενικού στον Πειραιά, και να γίνει μια δημοσιογραφική διάσκεψη στο Σάχολ. Και τους πεις να μπούδαμε, εγώ αν τρόπο μου, πού να πω, κάτσα μιλήσω με το δουλειό. Με μίλα ρε καλή μου, ήταν που ένας υπουργός είναι και τα ζακάζει. Α, μα Θεέ μου, λαλού. Εντάξει, λαλό του, το φιλ να του πάρω καλή μου στο Υπουργείο. Ναι, πήρε το, φαναντζίζαν το. Κάτσαμε για μένα, κουβεντιάζαμε τα καλαμαρούθκια, για την τελήμια, μια ειδική, τρομερή. Καλή μου υπουργός, τι είδετε, ήταν που δαμε ένα πεθαμένο που κάτω να του, ήταν που δαμε, πραγματιά να πλύω κάποτε το νερό, ήταν πεθαμένος. Που αθεχάν, είπα του για μέσα στο, που διάφορους χώρους που έχανε, γιατί παγιδεύτηκε πετρέλαιο σε χώρους κουφώματα, ναι. Δικά στο του καταστρώματος που τα γυρτώνει, αλλά μαρίνες και από κάτω και από τη βάση του φουγάρου, γιατί για μένα επειδή είναι μηχανές που κάτω, για μένα επειδή είναι το παραπάνω και χάνει συνεχώς, να τα δείτε και αύριο το πρωί, λαλό του, να σκείτε στην αχτήνη, ο συναγερμός στη σκάλα. Και να προσλάβει τίποτε. Φύγαν όλοι οι κόσμος που ήταν στις Φινικούδες, που ήταν που ζούγαν να κάνουν καμπάνιο. Παράσυρα, ξέρω εγώ, ως τη διζέλια. Οι βράχοι όλοι στην αχτήνη μαυρίζαν. Αμέσως μετά το τμήμα αλιείας με αντλίες εισρόφησης πετρελαίου, με τα λεγόμενα booms, πλωτήρες δηλαδή, οι οποίοι τοποθετούνται γύρω από το σημείο που αναβλύζει το πετρέλαιο, ούτως ώστε αυτά είναι πλωτήρες οι οποίοι επιπλέουν στην επιφάνεια της θάλασσας, παρεμποδίζοντας οτιδήποτε υπάρχει ανάμεσά τους να ξεφύγει και να πάει στην άλλη περιοχή. Μαζεύοντας σε έναν τεράστιο κύκλο όλων αυτών των πετρέλαιων, το Τμήμα Αλιείας εισροφούσε πετρέλαια και θάλασσα φυσικά μέσα σε βαρέλια, και μετά αυτά τα βαρέλια μεταφερόντουσαν έξω στη ξηρά. Εγινόταν δηλαδή μια προσπάθεια άντλησης των καυσίμων. Επίσης, καύσιμα έπρεπε να αντληθούν και από τις δεξαμενές του πλοίου, ούτως ώστε τουλάχιστον να προλάβουμε περαιτέρω ζημιά του περιβάλλοντος. Για 15 χρόνια έφκαλε το μαυρογέρημο. Αλήθεια. Ναι, έτσι σιγά σιγά που είχαν λάχανε λα μαρίνα, αν έφκαινε σε ένα κτίριο ψηλό, εντάξει, όταν τους άχολες μόνο, και θεώρησε μια χαράματα, 6-6,5, που έφκαινε και λίγο λίγο ψηλά, θεώρησε μια γραμμή που για Ζινοβία, στη Διζέλια, που είναι τα ρεύματα νότια, και θέλω μια γραμμή να σπριν και κάλμα η θάλασσα, λάθηκε και πετρέλαια. Στην αρχή οι Εγγλέζοι ήρκούνταν μόνοι τους. Φεύκαν από τις βάσεις, με τα φουσκωτά τους, λόγω αρκαμούς σε κανένα γιατί φύγε διδάταγμα από τον αυτοδικείο, δίκοτα που τα κανένα σου πάνω. Α, ποιος είναι ο ζήτη νύχτα, ήταν κάτι στους φουσκωπό που πάνω. Επίσης, τα δική μας πολύ παράνομα, έφκαλαν πάνω πράγματα και που μπορούσαν να μεταφέρουν. Οι Εγγλέζοι όμως, τον κολονό, έρχονταν με τις βάρκες τους, έκαναν να μου κάνουν, δεν ξέρει κανένας. Μια φορά κόψαμε τους Εγγλέζους, τον τελευταίο σκάφο που είχαν τα τρία σκαφή, το τελευταίο άρχισαν να βγουν οι δίδες του φαίνεται. Οι άλλοι φύγαν, αμέσως δούμε τα μπουχαν πάνω, και είναι μόλις μαζί να φύγαν τα, ήταν ένας προβολέας του σκάφους και ακόμα ένα πράγμα, να φύγαν τα πέσαν πάνω στο σκάφος και φύγα. Είσαι πια, μετά φέρνοντας την αστυνομία. Αλλά σιγά σιγά εκλέψαν πολλά πράγματα, ερημάξαν το. Ανοίξαν και τα κοτέινερ, σε ένα κοτέινερ είχε αυκά, όμως είναι οδούς αυκά. Άλλο κοτέινερ ήταν γεμάτο φιλμς. Φλάουσαν τα έτσι, όμως φιλμς. Έναν είχε, παίρνε γκρέατα, ανοίξαν το γεγίνο, ήταν και μείναν γκρέας, μείναν κάτι κουτάλες στο μεγάλα ζώα που κουβάλα. Έτυχε να σε ξαναρωτήσουν που τηλεόραση. Ήρθαν πριν και τρία χρόνια, πριν τον COVID νομίζω, πριν. Ρωτούσαν, μα δεν ξέρω τα μουσιομπαρόντα με το καπετάνιος του. Ότι είδαμε, είπα τους, είχε μπορεί τα κοτέινες, είχε πάνω αυκά, φιλμ, φωτούτα, δηλαδή με ανοίξαν τα ούλα.
Δεν πήγαμε στην αποθήκη λάρω του ναού, αν δεν θεωρούμε με τα φανάρκα που μπαίνουμε. Τι προσπαθούσαν να μάθουν κάτι. Ρωτούσαμε αν έφερνε όπλα πάνω. Πού θέλετε να ξέρω ρε κουμπάρε λάρω του. Αν έφερνε όπλα πάνω, να πούμε της CIA ή του Μοσάτ. Ξέρω εγώ τι να μου είχε πάνω. Χάθηκε η σεζόν τότε, αλλά μετά άρχισε η ανάδειξη του Ζηνοβία σαν τουριστικός προορισμός. Στα πρώτα χρόνια ήταν περιορισμένη. Εξάλλου τότε στην Κύπρο ήταν λίγοι που ασχολούνταν με τον καταδυτικό τουρισμό. Βοήθησε ότι είχαμε στη Λάρνακα και το σουηδικό απόσπασμα της Ουρφικίπ. Οι Σουηδοί, λόγω του ότι ήταν σουηδικό το πλοίο, υπήρχε μια αλληλεγγύη, αρχίσαν λίγο να κάνουν πρώτη καταλύσεις. Γενικά οι Σουηδοί εδώ στη Λάρνακα βοήθησαν πάρα πολύ τον τουρισμό. Φέρναν τις οικογένειες τους εδώ, τους άρεσε. Α, τι ωραία είναι η Κύπρος. Τα πρώτα χρόνια μετά το ναυάγιο ήταν μικρή, αν θέλετε, η γνώση τι είναι αυτό το πράγμα. Και το ενδιαφέρον. Και το ενδιαφέρον. Ναι. Γύρω στους 1000 καταδύσεις το χρόνο περίπου. Το ναυτοδικείο, είπαμε, είχε κατάσχετο ναυάγιο και υπήρχαν διεκδικήσεις οικονομικές έναντι της εταιρείας και του ναυτοδικείου που είχε το ναυάγιο για τα έξοδα που έγινε για τη διάσωση του πλοίου. Και το ναυτοδικείο αποφάσισε να πουλήσει το σκάφος για να ξεπληρώσει κάποια από τα χρεσούμενα. Ναι. Βγήκε ένας πρώτος πληστηριασμός, δεν πήγε κανένας. Βγήκε ένας τρίτος, δεν πήγε κανένας. Βγήκε ένας δεύτερος, δεν πήγε κανένας. Και βγήκε ο τρίτος και πήγε ο αδερφός μου ο Ανδρέας και το αγόρασε. Τότε ήταν μια παράλογη επένδυση. Η εταιρεία του αδερφού μου το ανέπτυξε σαν τουριστικό προορισμό. Με πολύ κόπο, με πολύ προσωπική προσπάθεια. Και σιγά σιγά άρχισε το ναυάγιο να αποκτά μια φήμη. Ναι. Αυτή η φήμη όλο και μεγάλωνε. Αυξανόταν και οι πελάτες που θέλανε να πάνε εδώ και φτάσαμε στο σημερινό μύθο του Ζηνοβία. Γιατί μιλάμε για ένα μύθο. Και μάλιστα οι γνώστες το αποκαλούν Ζηνοβία, το λένε Ζεν. Με το ναυάγιο ήταν το 1987. Μια βούτησα στο ναυάγιο, άπειροι δίτες και ήταν ένα δέος, ήταν ένα λευκό, όμορφο ναυάγιο, τεράστιο ναυάγιο. Το 1987 νομίζω. Πρώτη μου κατάδυση στο ναυάγιο. Τι θυμάσαι που την κατάδυση, πώς και είπες, άκουες που άλλους, και είπες να έρθει και εσύ. Ακούαμε το ναυάγιο, έκαναν εγκαταδύσεις, ρασιτεχνικά και μετά έπρεπε να πάμε και στο ναυάγιο να δούμε το ναυάγιο. Ήταν η πρώτη μου επαφή με το ναυάγιο και ήταν απερίγραπτο, ήταν ένα δέος. Ήταν, βλέπεις έναν τεράστιο, έναν όγκο, ήταν λευκό τότε, ήταν τα λευκό, ήταν η υπογειά του, ακόμα καμή ζωή πάλι το ναυάγιο και ήταν έναν μεγάλο. Σαν λες, πάνω είμαι δαμέ, βλέπω εγώ μετά, βλέπω την αλήθεια, το πλοίο είναι κάτω από το νερό, που ήταν κομμάτι, ένα κομμάτι πλοίο κανονικό, δεν ήταν, είχε ένα του μπάνω του να βουλιάξει, ήταν κανονικό πλοίο. Και μετά τι έγινε και το ερωτευτήκατε. Μετά ξεκινήσαμε, ασχοληθήκαμε με την ακτοπλοεία, ασχολούμαστε με την ακτοπλοεία, είναι η εταιρεία μας. Ακούσαμε φήμες προς το ναυάγιο επουλιέτου. Έδωσαμε προσφορά και στην κοντέτια βλέπαμε το ναυάγιο λίγο πιο μπροστά, ήταν η ανάπτυξη, ήταν το μέλλον, οι καταδύσεις, ξέρω εγώ. Και το 1998 το αγοράσαμε μου τον αυτοδικείο. Το είχες πει στους δικούς σου τότε, τι σου έλεγαν για την απόφαση. Ούλον μπελάρες κανείς, κατά κυκλικριακά, κάποιες κάτι πιέ τον νου, ούλον μπελάρες κανείς. Ούλος ο κόσμος, μετά που τα αγοράσαμε, ο τύπος ένα-δύο χρόνια, μπράβο, ήρθε σε χέρια διότι αναπτυχθεί το ναυάγιο, ήταν θετικά, όλα τα θετικά. Βγήκαμε στο εξωτερικό, πήγαμε σε εκθέσεις, το ναυάγιο ήταν
Δεν ήταν γνωστό, ήταν κανένα χίλια άτομα καθίσει στον χρόνο, ήταν έτσι κλειστό, ήταν μονοπόλιο. Εμείς ανοίξαμε το σε όλο τον κόσμο, πήγαμε χθες στην Αγγλία, Γερμανία, ακούστηκε το ναυάγιο, ονομάσαμε το Τιτανικός της Μεσογείου για τον λόγο του πρώτου του ταξιδιού, του παρθενικού του ταξίδι. Και σιγά σιγά πήγαμε γύρω στις 40.000 δίδες το χρόνο. Μεγάλος αριθμός για ένα ναυάγιο. Αυτοί που το αντίκριζαν και ακόμη και σήμερα το αντικρίζουν για πρώτη φορά, τι λένε όταν βγουν πάνω, τι σας λένε? Wow, αλλά wow. Έχει πολλή ζωή. Έχει κάνει κοράλια τελευταία χρόνια λόγω της θερμοκρασίας. Τώρα είναι τα καλά και τα κακά. Όταν ανεβαίνουν θερμοκρασίες, πιάνεις άλλη ζωή, άλλα ζωή, κοράλια. Έχουμε πάρα πολλά ψάρια, έχουμε ορφούς, παρακούτες, μεγάλα, μικρά ψάρια. Αναπτύχθηκε ο κόσμος, είναι βιότοπος, δηλαδή προσέχουμε. Μελετώντας τα διάφορα ναυάγια μετά από 5-6 χρόνια, όταν ξεκινά η θαλάσσια ζωή να μπαίνει στο ναυάγιο, τότε μπορεί κάποιος να μιλά για ένα θησαυρό για την Κύπρο. Και έτσι εργαζόμενος στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, τότε ήμουν υπεύθυνος για θαλάσσια θέματα, είχα αναμειχτεί στο να προστατευτεί πρώτα-πρώτα η θαλάσσια ζωή που ξεκίνησε να υπάρχει εκεί, να υφίσταται εκεί, και είμαστε τυχεροί γιατί οι ιδιωτικές εταιρείες που είχαν αναλάβει να εργάζονται πάνω στο Ζηνοβία κατάλαβαν ότι με το να υπάρχει θαλάσσια ζωή, ψάρια, ροφή, μινέρια κλπ. Αυτό πρόσφερε ένα τεράστιο θέαμα στους δίτες που έπαιρναν εκεί. Κανένας μερακλής δίτης δεν μπορεί να μην καταδυθεί στο Ζηνοβία. Όλοι έρχονται στην Κύπρο, οι δίτες, για να καταδυθούν στο Ζηνοβία. Δυστυχώς υπάρχουν οι άνθρωποι ασυνείδητοι, ψαρεύουν στο ναυάγιο, καταγγέλνουμε τους κάθε λίγο στη λιμενική. Δυστυχώς τίποτε δεν κάνουμε. Το ναυάγιο είναι το τρίτο καλύτερο στον κόσμο. Για να καταλάβετε τη δύναμη του ναυαγίου του Ζηνοβία, όπως εμάς είναι η Χριστός, η Παναγία, που έχουμε ο Άγιος Γιώργιο, ξέρω εγώ, είναι το τρίτο κάθε δίτης θέλει να πάει στο ναυάγιο του Ζηνοβία. Δηλαδή στην εμπειρία του, στα χρόνια που να κλείσει, πρέπει να έρθει στο ναυάγιο Ζηνοβία. Είναι το τρίτο στον κόσμο ναυάγιο. Είναι Παναήρη με τους δίτες πάνω, τρομερό. Παναήρη, Παναήρη. Έχει και πολλή ζωή. Απαγορεύεται το ψάρεμα, αλλά πα κάτι επειδή. Αν και ψάρε κοπινούνται αγάπη ορφή, μασχαλά τους τόσ, φιλική. Ναι. Στο καλοκαίρι είναι φιλική. Μόλι και πιο χειμώνα, ξαφανίζονται οι φίλοι μας, έρχονται άλλοι, και κάτι άλλο που μισή τους παίζουν. Δυστυχώς δεν το σέβονται. Συνεχίζουμε την προώθηση, όχι όμως σε τόσο καλές ηθίκες. Γιατί το λέτε αυτό? This is Cyprus. Και το λέω αυτό This is Cyprus γιατί λειτουργεί για τη ζηλία. Ενώ κανείς δεν ενδιαφερόταν να αγοράσει το σκάφος, μόλις άρχισε να έχει οικονομικό ενδιαφέρον, ενώ ερχόταν όλες οι καταδυτικές σχόλες, κάποιοι τραβήσανε μια γραμμή
και πήγαν απέναντι και προσπαθούν να μπαίνουν μέσα να κάνουν ό,τι θέλουν. Το είδατε και προηγουμένως όσο ήμασταν εδώ, χωρίς να τηρούν τους κανόνες κτλ. Αυτό δημιουργεί μια διαχρονική προστριβή. Παρόλες τις συνεχείς προσπάθειες μας να κάνουμε κάτι οργανωμένο, εβδομάδα ζηνοβία, εκθέσεις, κάποιες εκδηλώσεις, υπάρχει πάντα ανταγωνισμός και λίγο σαμποτάζ. Ξεκινήσαμε λοιπόν ένα πρόγραμμα καταμέτρησης, κατά κάποιο τρόπο να έχουμε μια στατιστική εικόνα πόσα είναι τα λιοντόψαρα στο ναυάγιο του Ζηνοβία και πόσο υπαρκτός είναι ο κίνδυνος. Έτσι ζητούσαμε από τους ζήτες μας, όταν κατεβούν κάτω για κατάδυση και ανέβουν πάνω, να μας πούνε σε ποια περιοχή του ναυαγίου κατεβήκανε και πόσα λιοντόψαρα είδανε. Ναι. Αυτά τα συγκέντρωνε ο καπετάνιος, τα βάζαμε σε ένα κούτι και έγινε μια πρόχειρη αξιολόγηση, η οποία δυστυχώς έδειξε εκθετική αύξηση του πληθυσμού των λιοντόψαρων. Κάποια στιγμή το πήραμε πιο σοβαρά. Υπήρχε και ένα ερευνητικό πρόγραμμα, το LionMet, νομίζω, που είχε σαν στόχο την καταπολέμηση των λιοντόψαρων στην Κύπρο. Συνεργαστήκαμε μαζί με τους επιστήμονες εκεί και διοργανώσαμε την πρώτη ψάρεμα κυνήγι λιοντόψαρο στο ναυάγιο του Ζηνοβία με το σλόγγαν «Καταζητείτε νεκρό ή τηγανιτό». Οι 21 στο σύνολο δίτες είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τις βουτιές τους για την καταπολέμηση των λιοντόψαρων. Σε δύο καταδύσεις διάρκειας συνολικά μίας περίπου ώρας, οι δίτες κατάφεραν να μαζέψουν περίπου 125 λιοντόψαρα, γεγονός που αποδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Και εδώ μπορείτε να δείτε ουσιαστικά τα δηλητηριώδη αγκάθια του, που είναι όλα τα σκληρά πτερύγια, που είναι αυτά εδώ, εδώ κάτω έχει κάποια και εδώ. Είχε μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα τότε δίναμε τα πλάνα ελεύθερα, τα ανέβαζα κάπου στο διαδίκτυο, τα πήρε το Reuters και με πήρα μετά πίσω. Όποτε έχετε εκδήλωση, είμαστε στη διάθεσή σας. Κάναμε 90 πωλήσεις από το event αυτό, που το θεώρησε μεγάλη επιτυχία. Ναι. Και μάλιστα ένα πακιστανικό κανάλι σε πρωινάδικο η εκπομπή έδειχνε, συζητούσε για κανένα 20 λεπτό για την εκδήλωση που κάναμε, ας πούμε. Ενώ πήγε τόσο καλά αυτή η εκδήλωση, μια ομάδα διτών την προηγούμενη μέρα πήγε και ψάρεψε μόνος του. Και έβγαλε τα ψάρια μια μέρα πριν πάμε εμείς. Ενώ απαγορεύεται το ψάρευμα στο Ζηνοβία και θέλει ειδική άδεια, που εμείς την εξασφαλίσαμε σε συνεργασία με το τμήμα Αλίας, απαγορεύονται οι καταδύσεις, γιατί εδώ είναι λιμενική περιοχή. Ναι. Παρ' όλα αυτά γίνονται αυτά τα συμβάντα. Το οποίο μας στεναχωρούν ιδιαίτερα. Γιατί εδώ γίναν κάποια ατυχήματα, ναι. Χαθήκαν άνθρωποι. Το αίτιο ευτυχώς ως τώρα ήταν η ανθρώπινη επιπολαιότητα και όχι κάποια αστοχία του χώρου κτλ. Αλλά ένα ατύχημα θα στοιχήσει πάρα πολύ στο ρεύμα των τουριστών που έρχεται εδώ. Σύντομα θα χαθεί και μια ανθρώπινη ζωή και οφείλουμε να προφυλάξουμε, να τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας. Και σε αυτό, ας πούμε, πρέπει να είμαστε όσο περνούν τα χρόνια απόλυτοι. Λίγο τι γίνεται με τη διαδικασία των καταδύσεων. Οποιοσδήποτε δικαιούται να καταδύσει στο ναυάγιο με την προπόθεση τις άδειες του. Οι άδειες όπως την κάρτα μας, την πλαστική που έχουμε τα χρήματα μας μέσα, έχουμε άδειες ειδικές, διεθνώς αναγνωρισμένες. Διάς την άδεια σου, την ασφάλεια σου, πρέπει να είστε ασφαλισμένοι. Κοιτάζουμε αν έχει χρόνο να κάνει ένα-δύο χρόνια κατάδυση. Κάνουμε refresh, dive. Φρεσκάρισμα τη καταδύση τη περιοχή και πάμε και ανάλογα με τη βαθμίδα σου, με το. Πάει στο ανάλογο βάθο. Ναι. Ένα απλό πολίτη μπορεί να δει το ναυάγιο με κάποιον τρόπο. Ένα απλό πολίτη μπορεί να πάει με μάσκα ή να κάνει το intro dive μέχρι 7 με 10 μέτρα το μάξιμο. Έχουμε δει εδώ ένα σταυρό, τι είναι, μια σημαδούρα περίεργη. Η σημαδούρα μπροστά είναι η σημαδούρα που βάλαμε, είναι μετρολογική σημαδούρα, μετρά τις θερμοκρασίες,
το θερμοκρασία στο βάθος, κάθε 10 μέτρα βαρύ θερμοκρασία, ανέμος, τα ρεύματα και χρησιμοποιείται για πάρα πολλούς σκοπούς. Το όραμα σας ποιον είναι, γιατί ακούσαμε και από τον αδερφό σας ότι υπάρχουν και λίγο περίεργες καταστάσεις. Για να κάνει κάποιος κατάδυση να κάνει στις λιμενικούς χώρους, χρειάζεται άδεια από την αρχή λιμένο. Δηλαδή, λιμενικούς χώρους όπου υπάρχει λιμάνι, γραμμένο λιμάνι, υπάρχει και λιμενικός χώρος. Το ναυάγιο Ζινοβή είναι στο λιμενικό χώρο της Λάρνακας. Και όποιος καταδύεται σε λιμενικούς χώρους, θέλει άδεια από την αρχή λιμένο. Και όποιος καταδύεται σε ιδιωτικά ναυάγια που υπάρχει και το σχεδιάγραμμα, πρέπει να πιάνει άδεια από την αρχή λιμένο και από τον ιδιοκτήτη. Κανένας μα κανένας δεν εφαρμόζει τον νόμο αυτό. Εγώ είμαι άνθρωπος που βλέπω λίγο πιο μπροστά. Το ναυάγιο Ζινοβία μπορεί να αναπτυχθεί περισσότερο. 40.000 μπορεί να πάρουμε 100.000. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Όπως είδε, δηλαδή, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, όπως θέλει και όπου θέλει. Όταν γίνει ατύχημα, όλοι θυμούνται το θέμα ασφαλείας. Κάνετε. Μπορεί το ναυάγιο δουλεύει 12 ώρες την ημέρα. Πρέπει να υπάρχουν πού θα πιένεις, πώς θα πιένεις. Πρώτα ελέγχονται, είναι πιστοποιημένοι άνθρωποι, είναι γραμμένοι άνθρωποι, μπορούν να κάνουν καταδύσεις στο τάδε βάθος, μπορούν να κάνουν penetration dive. Τούτα πράγματα πάρουμε και πίσω την τάξη, οι ξένοι, οι επαγγελματίες είτε θα το χτιμήσουν και θα έρθουν πολύ περισσότεροι. Κάθε σκάφος έρχεται εδώ, ειδοποιά τη λιμενική αστυνομία, στο ασύρμα του και στέλνει υπόγραφο σημείο, πάω στο ναυάγιο Ζινοβία. Πρέπει να έχεις άδεια. Έχουν άδεια. Κανένας δεν έχει άδεια. Γιατί δεν τους καταγγελούσε. Είχαμε και θανάτους. Τα ατυχήματα, δεν ήταν κάτι, αλλά ανθρώπινα λάθη. Άρα τα ανθρώπινα λάθη μπορούμε να τα περιορίσουμε όταν υπάρχει έλεγχος. Εδώ δεν υπάρχει έλεγχος. Κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Άνθρωποι χωρίς εμπειρία, βουτούσιοι, χωρίς να έχουν ασφάλεια. Αυτό πρέπει να λυθεί. Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Για να αναπτυχθεί το ναυάγιο, να είναι πιο ασφαλές και να αναπτύξουν και να έρθουν περισσότεροι. Και όταν έρθουν περισσότεροι δίτες, κερδίζει όλος ο κόσμος. Όλη η Κύπρος. Έχει 7-8 σκάφη που μεταφέρουν δίτες από τη Λάρνακα στο ναυάγιο. Από όλη την Κύπρο έρχονται να κάνουν καταδύσεις στο ναυάγιο Ζινοβία. Όλες οι σχολές της Κύπρου. Ναι. Είναι το καλύτερο σημείο για καταδύσεις στην Κύπρο. Αμέσως σου πω και στην Μεσογείο. Είναι από τα πιο σημαντικά. Αφού είπαμε το τρίτο. Και ονομάζεται ο Τιτανικός της Μεσογείου. Τόση φήμη του, τόση η δύναμη του ναυαγίου. Όταν έχεις το ναυάγιο, έχεις ευθύνες. Δηλαδή είμαστε δαμέσια όταν γίνει ατύχημα, δεν τζιγουάζει τη νύχτα. Έχουμε ευθύνες χωρίς να έχουμε δικαιώματα. Ναι. Έτυχε να είστε εδώ σε ατύχημα. Στα 4, ναι. Είμαστε στην ομάδα που τους διασώσαμε. Βγάλαμε τα που βγάλαμε πάνω. Ναι. Τι είπα η λάθος, τα ανθρώπινα λάθη ποια είναι, για να βοηθήσουμε έτσι και λίγο. Τα ανθρώπινα, η απειρία, πάει σε ένα σημείο που δεν επιτρέπεται να πάει, μπαίνει σε ένα σημείο. Ανθρώπινη λάθος, γιατί κάπου δεν εκτιμάς τον κίνδυνο. Πείτε κάποιες εκδηλώσεις που γίνονται στο Ζινοβία, όμορφες. Ξεκίνησε για πλάκα να στολίζουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Ζινοβία. Και με τα χρόνια καθιερώθηκε και έχει γίνει θεσμός. 16 Δεκεμβρίου στολίζουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Ζινοβία. Εξοπλισμένοι με χριστουγεννιάτικα στολίδια, δίτες και λάτρεις του βυθού συναντήθηκαν στη Μαρίνα Λάρνακας και κατέβηκαν στο ναυάγιο Ζινοβία σε βάθος 18 μέτρων. Έστησαν πάνω στο κουφάρι του πλοίου ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο από μη τοξικά και μη διαλυτά υλικά. Επίσης είχαμε ένα 94χρονο, ο οποίος έσπασε 2 φορές το ρεκόρ Guinness σαν ο μεγαλύτερος σε ηλικία δίτης που καταδύθηκε στο Ζινοβία. Και αυτό είχε μεγάλη δημοσιότητα παγκοσμίως. Γενικά, μια δημοσιότητα που αθρίζεται στην καλή εικόνα της Κύπρου. Σωστό. Δηλαδή, διαφημίζουμε τώρα αυτό που κάνουμε, διαφημίζουμε τον Ζινοβία, τη Λάρνακα, την Κύπρο μας. Έτσι. Επίσης, έρχονται πολλά, πάρα πολλά, τηλεοπτικά συνεργεία, καλή ώρα όπως εσείς, και γυρίζουν ντοκιμαντέρ για το Ζινοβία. Εμείς έχουμε κάποια όνειρα
τα οποία κάποια στιγμή θέλουμε, παρόλο ότι κουραζόμαστε από τις προσπάθειες, συνεχίζουμε. Θέλουμε στο χώρο του Ζενοβία να παλαιώνουμε κρασί. Είναι της μόδας τώρα η παλαίωση κρασιού σε θαλάσσιο περιβάλλον. Θέλουμε να συνδυάσουμε το καλό όνομα του κυπριακού κρασιού με το θρύλο του Ζενοβία. Ένα άλλο πλεονέκτημα που μας προσφέρει η Κύπρος, έχουμε πολλούς τοπικούς υποβρύχιους φωτογράφους. Έχουμε, ναι. Έχουμε υποβρύχιους φωτογράφους με μεγάλη εμπειρία που βραβεύθηκαν στο εξωτερικό. Και πρόθεσή μας, προσπαθούμε να τους μαζέψουμε, είναι να δημιουργήσουμε μια θερινή σχολή προς τον Οκτώβρη, τέτοια εποχή που δεν έχει πολύ τουρισμό, να έρχονται ξένοι να μαθαίνουν υποβρύχια Ζενοβία, φωτογραφία στο Ζενοβία. Αυτοί που θα έρχονται είναι πρεσβευτές μας για ακόμη περαιτέρω διαφήμιση. Σίγουρα είναι ένας θησαυρός για την Κύπρο και ελπίζουμε να διατηρηθεί όπως είναι. Είναι ένα διαμάντι κατέργαστο. Ένα διαμάντι είναι κατέργαστο. Τον το διαμάντι δαμέ, το καλύτερο δώρο που ξαλά ο Θεός στην Κύπρο, θέλει να το γυαλίσουμε ακόμα πόλεις, αλλά εμείς συγκουραστήκαμε να παλεύουμε. Το κράτος, ας αναλάβει το κράτος. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και το απόψινό μας επεισόδιο. Το ναυάγιο Ζενοβία αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο που βάζει την Κύπρο στον παγκόσμιο χάρτη. Όπως είδαμε, υπάρχουν περιθώρια για την περαιτέρω ανάπτυξή του, καθώς ο μόνος κερδισμένος θα είναι ο τόπος μας. Καλή σας νύχτα!